Ναι, καλησπέρα και πάλι σε όλους και όλους. Είμαι αυτός. Να πω ότι αυτό δεν υπάρχει πλέον. Και είναι κάτι που θα ήθελα να το πω σε ένα κρατήριο όπως που δείχνει μια εκδήλωση, εκδηλώσεις που δείχνουν ότι οι γραφικές τέχνες υπάρχουν, δημιουργούν και πάνε μπροστά. Και να κάνω αυτή τη δήλωση ότι μετά από 44-45 χρόνια λειτουργίας, το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών που ξέρατε, δεν υπάρχει πια. Δεν υπήρχε φέτος στο μηχανογραφικό δελτίο των πανεπιστημίων εξετάσεων. Είναι η άποψη του σεβαστού μας Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θεωρεί ότι εμείς όλοι, οι φοιτητές μου που είναι εδώ, οι συνάδελφοι, στους οποίους δουλεύουμε τόσα χρόνια μαζί, γιατί και εγώ είμαι λίγο δεινόσαυρος στην ιστορία, δεν αξίζει να υπάρχουμε σε ένα πανεπιστήμιο. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις να φτιάξουμε το σύνολο όπως το θέλουμε, εντάσσοντας τη συσκευασία μέσα στο νέο πανεπιστήμιο. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Πάμε λοιπόν στο θέμα. Θα ήθελα να πω ότι οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που είναι πολύ δύσκολο να τις παρουσιάσει. Και βέβαια το slide έχει μια άλλη απεικόνηση. Θέλω να πω ότι όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν εξαιρετικά σημαντικά σήμερα και είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι θα πρέπει να έχουμε μια ματιά σαν βιομηχανία, σαν κλάδο, σαν επιχειρήσεις, στο ευρύτερο πλαίσιο, το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον που ασκούν μια επιχειρηματική δραστηριότητα, τις στρατηγικές κατευθύνσεις, ο κύριος Έξαρχος έδωσε εξαιρετικά παραδείγματα, και τις καινοτομίες, τεχνολογίες και τεχνολογίες που συνοδεύουν την οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη. Έβαλα αυτό το slide, τα είπε όλα ο κύριος Έξαρχος, επειδή είδα στο εργοστάσιο αυτό, επειδή είναι κοντά στον οροπό που μένω, πάω στο σχηματάκι και κάτω το καφέ, συστήματα που δεν τα έχει ούτε η Ευρώπη ούτε η Αμερική. Αυτό που με εντυπωσίασε πρόσφατα, δεν ξέρω αν είναι και εντελώς σωστό, είναι ένα σύστημα καναλιών αποκομιδίστων των απολυμάτων από τα χαρτοκιβώτια που κόβονται, που κόβονται στις μηχανές, στις τάτσες, τα οποία απομακρύνονται από ένα κανάλι που είναι μέσα στο έδαφος. Αυτό είναι μια καινοτομία που δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά στον κόσμο. Και είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, κάτι που το συνέλαβε το εργοστάσιο και το υλοποιεί. Και βέβαια με ένα σύστημα για την αποφυγή της πυρκαγιάς. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά είναι έτσι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα γίνονται στην Ελλάδα και διάφοροι άλλοι λένε ότι οι γραφικές τέχνες, εκτυπώσεις και αυτά δεν υπάρχουν και κάτι τέτοιο. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις καινοτομίες, θέλω να αναφέρω ενδεικτικά, είναι πάρα πολλά αυτά που γίνονται στον χώρο μας εδώ και χρόνια. Η δουλειά που κάνει η 4Labels στο εργοστάσιο της, το ρυθμικό που αναπτύσσει η Bell, η Computer Systems που είναι εκεί έξω, ο Γιώργος ο Τριανταφύλου από το ΛΠΑΚ που εκδίδει το περιοδικό του και κάνει τις παρουσιάσεις και τη συσκευασία για το χώρο μας. Άλλο παράδειγμα, ένας δικός μας πολιτικός πηγή, ο Νίκος ο Μαραβέλιας, που τρέχει την εταιρεία Φωτόλιο, είχε φτιάξει ένα MIS σύστημα εδώ και 30 χρόνια. Δικό του το εφάρμοσε και το άλλαξε πρόσφατα. Για με αυτό θέλω να δείξω ότι η καινοτομία υπάρχει και η καινοτομία δεν είναι μόνο οι εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα. Για πολλούς στο δημόσιο χώρο, στο δημόσιο περιβάλλον, είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλο. Και βέβαια, εξακολουθεί να εκδίδει η τοπογραφία, η εφημερίδα μας, η οποία εξακολουθεί να κουκώνεται σε δύσκολους καιρούς. Είπε πριν ο κύριος Έξαρχος τη λέξη βιομηχανική επανάσταση, τέταρτο. Είναι μια ακόμη νεφελώδης έννοια, είναι κάτι που το οποίο έχει όντως μια πραγματική βάση για να αξίζει να ασχοληθούμε. Με μια έρευνα που έκανα πρόσφατα, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη εξέλιξη στο σύγχρονο εργοστάσιο, που υλοποιείται όμως με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη δομή της κάθε επιχείρησης. Και ειδικά για το χώρο μας, των γραφικών τεχνών, υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καθορίζεται ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εξειδικεύεται κάθε μία βιομηχανία, ξεκινάει από τους κατασκευαστές και φτάνει στο επίπεδο της επιχείρησης αυτών ετών, με αυτούς τους όρους. Να πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η επιστημονική έρευνα η οποία γίνεται από διάφορους τομείς, χώρους και ανθρώπους δένει με τη βιομηχανία στο τρίγωνο εκπαίδευση, βιομηχανία, έρευνα. Μόνο που για την Ελλάδα υπάρχει το δίπολο βιομηχανία έρευνα και η εκπαίδευση φέρει.
Έχω μια επιστημονική ανακοίνωση που έγινε αποδεκτή για τον Οκτώβριο σε ένα διεθνές συνέδριο. Έχω συνδέσει διάφορα πράγματα. Όταν είναι διαθέσιμη, θα ήθελα πολύ να την μοιραστώ μαζί σας, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική επανάσταση για τον κλάδο μας όμως συγκεκριμένα. Ας δούμε μερικές εξελίξεις, κάποιες επιλεγμένες επιστημονικές έρευνες, οι οποίες γίνονται και από συναδέλφους και από την ερευνητική μας ομάδα. Έχουν μια σειρά από τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται. Έχω ορισμένα τηλεγραφικά επιλέξει δείγματα για να δούμε κάποια πραγματάκια. Αυτές είναι οι κύριες διαδικασίες που ενσωματώνονται στα σύγχρονα έντυπα, συνδυάζοντας παραδοσιακές και ψηφιακές μεθόδους εκτύπωσης, αλλά και άλλες τεχνολογίες. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ενσωμάτωση των συστημάτων RFID, για παράδειγμα, ή NFC και όλα αυτά, στις μπαταρίες, στις κάρτες και στα τυπωμένα ηλεκτρονικά, όπως θα δούμε παρακάτω. Το εισιτήριο που έχουμε τώρα στην Αθήνα έχει μέσα ένα τέτοιο πραγματάκι, αυτό που έχουμε στις αστικές συγκοινωνίες. Και βέβαια, αυτή από μόνη της είναι μια εξέλιξη, η οποία είναι αρκετά σημαντική και την οποία με τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται την βάζουμε στην πράξη. Εύκαμπτα υλικά συσκευασίας ή εύκαμπτα φόιλ στα οποία μπορούμε να τυπώσουμε, ειδικά στο κομμάτι των φωτοβολταϊκών συστημάτων, και μπορούμε να τυπώσουμε αυτά ακόμα και σε offset. Πριν από κάποια χρόνια, κάναμε σαν ειδική ομάδα μια πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας να αναπτύξουμε, είχαμε και την εταιρεία, να τυπώσουμε σε offset εύκαμπτα πολυμερή για φωτοβολταϊκά. Το Υπουργείο δεν ενδιαφέρθηκε. Το σταματήσει το Υπουργείο Έρευνας και Ανάπτυξης, όπως το λέμε τώρα. Κι όμως υπάρχει μια τεράστια αγορά που απαιτεί αυτό το πράγμα και το κάνουν οι Γερμανοί και οι Κινέζοι. Εμείς δεν ξέρω. Έχουμε τα εύκαμπτα τυπωμένα στοιχεία για να αποθηκεύουμε ενέργεια, όπως οι μπαταρίες που αναπτύσσει οι υπόλοιπες. Πάντοτε μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα, όπως θα δείτε. Και κάποιες καινοτομίες, τις οποίες αναπτύσσουμε ως ερευνητικές ομάδες. Ένα παράδειγμα που θέλω να σας δείξω είναι η εκτύπωση σφαιριδίων ενεργού άνθρακα. Τι είναι ο ενεργός άνθρακας? Είναι ένα υλικό. Να του ρίξω μια μαθέση. Που έχει χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα και έχει άριστες ιδιότητες προσδρόφησης ουσιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν υπάρξει κάτι βιολογικό ή κάτι χημικό το οποίο επηρεάζει τον άνθρωπο ή το περιβάλλον, αυτό το ενεργός άνθρακας μπαίνει ως προστασία και απορροφά αυτό το πράγμα, μια χημική ουσία, ένα αέριο κλπ. Και προστατεύει είτε το περιβάλλον, είτε τον άνθρωπο, είτε το κτίριο με το οποίο είναι επενδυμένο. Εμείς λοιπόν αναπτύξαμε, όχι εγώ προσωπικά, η ερευνητική μας ομάδα, τη δυνατότητα εκτύπωσης σφαιριδίων άνθρακα, παίρνοντας ένα εργαστηριακό επίπεδο, παίρνοντας ένα κίνητρο της δακτυπίας, χαράζοντάς τον σε μορφή κίνητρου Anilox της φλεξογραφίας, και τον τυπώσαμε, περάσαμε, σαν στρώση ουσιαστικά, μια ουσία η οποία είχε μέσα στοιχεία τέτοια που ήταν σαν κόλλα της βιοδεσίας, η hot metal που λέμε, η κόλλα. Αυτό το δοκιμάσαμε σε εργαστηριακές συνθήκες και είδαμε ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό στο να προστατεύει κάποιον σε συνθήκες βιολογικού πολέμου ή σε συνθήκες έκθεσης σε αέρια ή σε χημικά. Αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία την οποία μπορούμε να τυπώσουμε. Και αυτό το πράγμα είναι σε εξέλιξη με τις τεχνολογίες με τις οποίες αναπτύσσουμε, οι οποίες βέβαια είναι σε πειραματικό επίπεδο. Και θα αναφερθώ μετά σε αυτό, γιατί δεν προχωράμε παρακάτω, ενώ αναπτύσσουμε. Μια άλλη τεχνολογία, την οποία επίσης δοκιμάζουμε, είναι το να τυπώσουμε βλαστοκύτταρα για να κατασκευάσουμε συνθετικό δέρμα. Γιατί μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί σε συνθήκες μαζικών καταστροφών, δείτε το Σεβέρ, ας πούμε, είχαμε εκτεταμένους τραυματισμούς στους ανθρώπους, στο δέρμα τους. Για να αποκατασταθεί ένα δέρμα από τέτοιες διαδικασίες ολικές, για να το πω έτσι, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα και μέσα. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Αναπτύξαμε μια μεθοδολογία στο να φτιάξουμε ένα υλικό το οποίο είναι βασισμένο στο PLA, στο πολυγαλακτικό οξύ, το οποίο είναι πλήρως βιοϊστοσυμβατικό υλικό και το οποίο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ώστε να αναπλαστεί το δέρμα το οποίο έχει επηρεαστεί από κάποια διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Τι χρησιμοποιήσαμε? Μεταξωτυπία. Έχουμε το βιολογικό, έχουμε μια κλασική μεταξωτυπία με την οποία μπορούμε να τυπώσουμε αυτή την επιφάνεια που έχει μέσα αυτά τα μαστοκύτταρα τα οποία όταν τοποθετηθούν πάνω στο δέρμα το αναπλάθουν πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειάζονται οι ιατρικές διαδικασίες οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτύπωσης έχουν μια τεράστια γκάμα δυνατοτήτων και η επιστημονική έρευνα συμβάλλει στο να αναδειχθούν τέτοια πράγματα. Αυτό που μας λείπει είναι το upscaling, να το φέρουμε αυτό σε ένα σημείο ώστε να γίνει μια βιομηχανική εφαρμογή, η οποία να μπορεί να έχει μια πορεία